Χριστό, όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσεν ημί, και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος, και σώσον αγαθέ δια σούτας ψυχάς ημών. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζουν πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι εν αυτό ψώμεθα φως το απρόσωπο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείς της Παναχράντου σου Μητρός και πάντοτε σου των Αγίων. Αμήν. Σε κάποια από τις προηγούμενες ομιλίες τις οποίες είχαμε κάνει αναφερθήκαμε και είπαμε ότι η σχέση μας με τον Θεό πρέπει να είναι σε μια προσωπική βάση. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν όταν προσευχόμαστε ή όταν διαβάζουμε ακόμα ένα βιβλίο ή όταν εκκλησιαζόμαστε ή όταν είμαστε μία ακολουθία μέσα στο μοναστήρι, στο ναό μέσα, δεν είναι δυνατόν να σκέφτομαι ότι μιλάω σε έναν αόρατο Θεό. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να με εμπνεύσει, δεν μπορεί να με βοηθήσει να προσιλωθώ κατά τη διάρκεια της προσευχής. Χρειάζεται υποχρεωτικά να είμαι αφοσιωμένος στο πρόσωπο του Θεού. Να έχω μια προσωπική σχέση δηλαδή. Και θα δείτε ότι αυτή η προσωπική σχέση δεν είναι μια άποψη δική μου, αλλά είναι μια άποψη που είναι καθιερωμένη μέσα στη Γραφή. Δηλαδή, από την ώρα που πλάθει ο Θεός τον Αδάμ, δημιουργεί μια προσωπική σχέση μαζί με τον Αδάμ. Του μιλάει. Συζητάει μαζί του μες τον Παράδεισο. Του λέει ότι Αδάμ φώναξε όλα τα ζώα να τους δώσεις όνομα. Και μετά όταν φτιάχνει από την πλευρά του τη γυναίκα, του λέει πάλι ότι Αδάμ αυτό είναι οστούνε των οστών σου. Συζητάει με τον Θεό. Ομιλεί ο Θεός με τον άνθρωπο. Και ομιλεί ο άνθρωπος πάλι με τον Θεό. Αυτό το βλέπουμε σε όλες τις ιστορίες που αναφέρονται μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Ότι υπάρχει κλήρως μία προσωπική επαφή του Θεού Πατέρα μαζί με τον άνθρωπο. Υπάρχει αυτή η σχέση. Ακόμα και μετά τον κατακλυσμό. Πριν τον κατακλυσμό. Ακόμη στα Σόδομα και τα Γόμορα. Που μιλάει με τον Λότ. Και του λέει τι να κάνει. Άρα υπάρχει μια προσωπική επικοινωνία. Δεν μιλάει ο Λότ κάπου αόριστα. Ούτε όταν ο Αβραάμ φιλοξενεί την Αγία Τριάδα υπό τη μορφή τριών αγγέλων που τον επισκέφτηκε. Δεν ομιλεί ο Αβραάμ στον αέρα. Ομιλεί σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Άρα λοιπόν, όταν εγώ γονατίζω στο κελί μου ή βρίσκομαι στο στασίδι μου μέσα στο ναό, όταν βρίσκομαι εν ώρα λειτουργίας και λειτουργώ σαν ιερεύς στο θυσιαστήριο στην Αγία Τράπεζα, δεν μπορεί το μυαλό μου να έχω κάτι το αόριστο. Να υπάρχει κάτι έτσι, ένας Θεός, μια ανωτέρα δύναμη, όπως λένε πολλοί. Και δείτε το ότι μερικοί άνθρωποι πέφτουν σε αυτή την παγίδα. Όταν μιλάνε για το Θεό, μιλάνε βασικώς και λένε ναι, πιστεύω ότι σίγουρα υπάρχει μια ανωτέρα δύναμη.
Δεν μπορεί όλα αυτά να έχουν γίνει μόνα τους. Σίγουρα υπάρχει μια ανωτέρα δύναμη. Αποφεύγουν να προσωποποιήσουν τον Θεό. Αλλά αυτό όμως βλέπουμε ότι και ο Μωυσής, αλλά και άλλοι άγιοι, θα λέγαμε, της Παλαιάς Διαθήκης, όταν ο Θεός τους παρουσιαζόταν, η πρώτη ερώτηση τους ήταν: ποιος είσαι? Άκουγα μια φωνή. Ακούει ο Μωυσής μια φωνή που του λέει: βγάλε τα υποδήματά σου στη βάπτη, τη φλεγωμένη και νικαιωμένη. Ο τόπος που πατάς εδώ είναι ιερός. Αυτομάτως η ερώτηση έρχεται: και ποιος είσαι? Και το απαντάει ο Θεός: εγώ είμαι ο Θεός του Πατέρους, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβ. Του εξηγεί ποιος είναι, ότι είναι ο Θεός των προγόνων σου. Οπότε ο Μωυσής λέει: α, μάλιστα, κατάλαβε με ποιον έχει να μιλήσει. Με ποιον μιλάει. Σε άλλη περίπτωση, όταν του λέει του Μωυσή, του εμφανίζεται και του λέει, γιατί οι 10 εντολές ήταν πολύ αργότερα, όταν του είπαν έβα πάνω στο όρος, όταν εμφανίστηκε και ήταν μέσα στη γη της Αιγύπτου. Του εμφανίζεται και του λέει ότι ξέρεις πρέπει να ηγηθείς και να πάρεις τον λαό μου, να τον βγάλεις από τη γη της τυραννίας και να τον πας στη γη της επαγγελίας. Και η απλή ερώτηση ρωτάει: ποιος είσαι πάλι? Και πάλι ξαναλέει ο Θεός: εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ιακώβ, ο Θεός του Πατέρας. Ναι, αλλά του λέει, εάν με ρωτήσει όμως ο Φαραώ ποιο είναι το όνομά σου, εγώ τι θα του πω? Ότι ποιος είσαι? Και εκεί του απαντάει ότι εγώ είμαι ο Γιαχβέ. Εγώ είμαι ο Ον, ο υπάρχον. Αυτό σημαίνει Γιαχβέ. Εγώ είμαι ο Ον. Και γι' αυτό βλέπετε ότι και στις εικόνες πάνω, όταν αγιογραφούμε τον Χριστό, γράφει ο Ον. Ο με όμικρο και μετά το Ον με ωμέγα. Ο Ον. Που σημαίνει εγώ είμαι ο Γιαχβέ. Εγώ είμαι ο υπάρχον. Εγώ που υπάρχω. Δηλαδή είναι σαν να λέει στους ότι οι υπόλοιποι θέοι που έχετε είναι ανύπαρκτοι, δεν υπάρχουν, εγώ είμαι ο υπάρχον. Όλοι οι άλλοι είναι ανύπαρκτοι θεοί, δεν υπάρχουν. Και αυτός που μιλάει τώρα, προσέξτε, γι' αυτό το βάζουμε και στο φωτοστέφανο του Χριστού, σίγουρα δεν είναι ο Θεός Πατέρας. Στην Παλαιά Διαθήκη αποδεικνύεται περίτρανα ότι ομιλεί συνεχώς ο Υιός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Δηλαδή κατά μεγάλη πλειοψηφία ομιλεί συνεχώς ο Υιός. Κατά μεγάλη πλειοψηφία. Επίσης ομιλεί και το Άγιο Πνεύμα. Το λαλήσαν διά των προφητών. Λοιπόν, και γι' αυτό το «ον» το βάζουμε πάνω στο φωτοστέφανο. Και εδώ έχουμε συντάκτηση, δηλαδή οι Εβραίοι τι πιστεύουν? Ποιος είναι ο Γεφέ? Ο Θεός τους. Ποιος είναι ο «ον», ο υπάρχον? Ο Θεός. Άρα ταυτόχρονα, αφού αποδεικνύεται ότι αυτός που μίλησε δεν ήταν ο Θεός Πατέρας, αλλά ήταν ο Υιός, τι σημαίνει? Ότι ο Υιός είναι ο ίδιος Θεός. Δεν μιλάμε για κάποιον άλλον Θεό, μιλάμε ότι είναι ακριβώς ο ίδιος Θεός. Άρα ρωτάει και ο Μωυσής. Ομοίως πάλι βλέπουμε ότι στη γέννηση του Χριστού πάλι παρουσιάζεται ο Θεός πλέον σαν πρόσωπο. Γίνεται γνωστός σαν πρόσωπο. Έρχεται πάνω στη γη σαν πλέον θεάνθρωπος. Δεν πάβει δηλαδή αυτή η προσωπική του συμμετοχή να συμμετέχει σαν πρόσωπο με πρόσωπο. Να υπάρχει άμεση σχέση. Και μάλιστα τώρα την κάνει ακόμα πιο άμεση αυτή τη σχέση. Την κάνει να είναι ο Θεός
να γίνεται άνθρωπος και να έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο με το παιδί του. Αυτό τι σημαίνει όλα αυτά. Αυτά που βλέπουμε λοιπόν στη Παλαιά Διαθήκη, αλλά και στην Καινή Διαθήκη, βλέπουμε να υπάρχει μια άμεση προσωπική σχέση του Θεού με τον άνθρωπο. Άρα εμείς όταν προσευχόμαστε, όταν λέμε την ευχή Κύριε Σου Χριστέ ελέησόν με, δεν πρέπει να είμαστε και να αφήνουμε το μυαλό μας σε μια ανώτερη δύναμη. Απευθυνόμαστε σε συγκεκριμένο πρόσωπο. Ζητάμε από συγκεκριμένο πρόσωπο. Μιλάμε στον Θεό Πατέρα, μιλάμε στον Θεό Υιό, μιλάμε στον Θεό Άγιο Πνεύμα. Στην τρισυπόστατο Θεότητα. Μιλάμε στο πρόσωπο του Χριστού. Κυρίως που έγινε άνθρωπος, ενυθρώπισε και ήρθε αναμεταξύ μας και έγινε ως ένας εξ ημών. Άρα έχουμε μια πιο άμεση επαφή. Σίγουρα αν κάποιος ξέραμε την οικογένειά του, ένα παράδειγμα, την οικογένεια κάποιον, και ερχόταν το παιδί του εδώ πέρα και ζούσε μαζί μας το παιδί του, σίγουρα η μετέπειτα επικοινωνία που θα είχαμε θα ήταν περισσότερο με το πρόσωπο το οποίο βιώσαμε, με το γιο του, εκείνου που ο οποίος βίωσε και έζησε μεταξύ μας. Και όταν τηλεφωνιόμασταν, θα επιδιώκαμε να μιλήσουμε με εκείνον που ζήσαμε μαζί, που τον φιλοξενήσαμε, που έμεινε μες στο σπίτι μας, που έμεινε στο μοναστήρι μας. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει μια προσωπική συμμετοχή. Δεν υπάρχει, με λίγα λόγια, ένας απρόσωπος Θεός. Μια απλή ανωτέρα δύναμη. Μια υπερτέρα δύναμη. Μπορεί να είναι υπερτέρα η δύναμη του Θεού. Και είναι. Μπορεί να είναι ανωτέρα δύναμη. Για εμάς όμως δεν είναι μια απλή ανωτέρα δύναμη. Και για να σας δώσω ένα παράδειγμα, να σας δώσω να καταλάβετε με έναν πρωθυπουργό ή με έναν βασιλέα. Μπορεί να έχει κάποιος σχέση με έναν πρωθυπουργό. Ο πρωθυπουργός ή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι για το κράτος μια ανωτέρα δύναμη. Είναι η ανωτέρα εξουσία του τόπου σου. Για όλους μπορεί να είναι ανωτέρα εξουσία. Εάν εσύ όμως μαζί του έχεις προσωπική σχέση με τον Πρωθυπουργό ή με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν έχεις, για σένα δεν είναι το συγκεκριμένο πρόσωπο η υπέρτατη εξουσία, η ανωτέρα εξουσία του τόπου σου. Για σένα είναι ο άνθρωπός σου. Γιατί μπορεί να έχεις να είναι ο φίλος σου, ή να είναι ο γνωστός σου, ή να είναι ο πατέρας σου, ή να είναι ο αδερφός σου. Άρα λοιπόν είναι άλλη σχέση που δημιουργείται μεταξύ του ανθρώπου ο οποίος είναι άσχετος με το πρόσωπο αυτό και άλλη είναι η σχέση μεταξύ αυτόν ο οποίος τον αναγνωρίζει ως φίλο, ως αδελφό, σαν πατέρα. Σε αυτή την κατηγορία είμαστε εμείς. Και αυτό είναι που ήρθε και μας λέει ο Χριστός, ότι με τη βάπτισή σας, με την αποδοχή σας το ότι πιστέψατε στο Χριστό, λάβατε το χάρισμα και γίνατε, λάβατε το χάρισμα της υιοθεσίας. Γίνατε παιδιά του Θεού Πατέρα. Αυτό μας λέει ο Χριστός. Ότι πλέον εμείς είμαστε τα παιδιά του. Δεν είναι δηλαδή μια σχέση ξένη. Και γι' αυτό έχουμε δικαίωμα και τον φωνάζουμε πατέρα. Δεν μπορεί να φωνάξει κάποιον πατέρα, εάν δεν είναι ο πατέρα σου. Δεν μπορεί να φωνάξει πατέρα, αν δεν είναι ο πατέρα σου. Αν δεν τον αναγνωρίζεις, αν δεν έχει γίνει αυτή η υιοθεσία, εάν δεν είναι ο πραγματικός πατέρα σου. Ακόμα και κατά σάρκα, δεν βγαίνει να φωνάξει έξω τον οποιοδήποτε πατέρα ή μάνα, φωνάζει συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία σε συνδέουν. Ομοίως λοιπόν πρέπει
να υπάρχει αυτός ο σύνδεσμος, και αυτός ο σύνδεσμος ήρθε με το ότι αποδεχτήκαμε τον Ιησού Χριστό, με το ότι ασπαστήκαμε τον χριστιανισμό, με το ότι βαπτιστήκαμε στο όνομα του Ιησού Χριστού, στο ότι λάβαμε το χρίσμα και τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος, λάβαμε το χάρισμα λοιπόν της υιοθεσίας. Και γι' αυτό τι, ο Πατέρας, ο Θεός Πατέρας, έχει τον Υιόν του σαν παιδί του. Αλλά κατά χάρη, παιδιά, είμαστε κι εμείς. Και γι' αυτό το λόγο τι γίνεται. Γινόμαστε, ενώ ο Υιός κληρονομεί τον Πατέρα, προσέξτε τι λέει η Γραφή, ότι και εμείς είμαστε συγκληρονόμοι. Γινόμαστε συγκληρονόμοι της Βασιλείας του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού, το Βασίλειο δηλαδή, εάν σκεφτεί κανείς ότι είναι ένα βασίλειο και έχει ένα βασιλέα, αυτό το βασίλειο και έχει έναν γιο, ότι ο Υιός κληρονομεί, ο Υιός κληρονομεί λογικά τον Πατέρα, με ανθρώπινες εκφράσεις. Έτσι. Και ξαφνικά μας λέει ότι εμείς είμαστε όλοι αυτής της περιουσίας, της βασιλικής περιουσίας, της βασιλείας του Θεού, είμαστε και εμείς συγκληρονόμοι. Δηλαδή λαμβάνουμε ίδιο μερίδιο. Λαμβάνουμε ότι θα λάβει ο ένας, θα λάβει και ο άλλος. Δηλαδή ότι λάβει ο Χριστός, θα λάβει και εμείς. Είμαστε συμμέτοχοι στη Βασιλεία του Θεού. Συγκληρονόμοι του Υιού. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα από το να ανοίγεις μια διαθήκη και να διαβάζεις ότι είσαι συγκληρονόμος και κερδίζεις μια ολόκληρη βασιλεία με όλη της την περιουσία. Και αυτό το πετύχαμε από την ώρα που ο Χριστός μας έκανε αδέλφια του. Άρα λοιπόν δεν έχουμε μια ξένη σχέση. Είμαστε αδέλφια με τον Ιησού. Και έχουμε κοινό πατέρα επομένως. Εκείνος έχει άμεση σχέση, καθότι Υιός ως προς την ουσία είναι ομοούσιος του πατρί. Εμείς είμαστε κατά χάρη. Λόγω υιοθεσίας. Αλλά και όταν σε υιοθετεί κάποιος, κληρονομείς κανονικά την ίδια περιουσία, μοιράζεται, γιατί είσαι κανονικό παιδί πλέον. Είσαι κανονικό παιδί. Αυτό λοιπόν μας δείχνει πάλι ότι ο Θεός μας υπολογίζει πάρα πολύ. Και μας υπολογίζει τι. Από τη στιγμή που εμείς είναι σαν να υπολογίζουμε τα μυρμήγκια. Τόσο δηλαδή ο Θεός, για σκεφτείτε χιλιάδες μυρμήγκια, εκατομμύρια μυρμήγκια, δισεκατομμύρια μυρμήγκια που μπορεί να υπάρχουν, και αυτά τα μυρμήγκια γίνονται να ονομάσεις αδέλφια σου. Τι έτσι μας βλέπει ο Θεός από εκεί πάνω. Σαν να είμαστε μυρμήγκια. Σας το είπα, θυμούμαι καλά, σε προηγούμενη ομιλία. Και όταν ανέβηκα πάνω στο ψηλότερο, στο Empire State, στη Νέα Υόρκη, και έβλεπα κάτω τους ανθρώπους, τα αυτοκίνητα, ήταν ίσα με τον Μιχάκη μου. Μαζί με τον πατέρα Αγουστίνο είμαστε. Οι δε άνθρωποι πραγματικά φαινόταν σαν μυρμηγκάκι, που κινιόντουσαν δεξιά-αριστερά. Σκεφτείτε στην Ομόνια, πως όταν ανάψουν τα φανάρια πηγαίνουν δεξιά και αριστερά ο κόσμος και εμπλέκεται. Έτσι φαινόταν από πάνω. Και εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα πόσο μικροί είμαστε και πώς μας βλέπει ο Θεός. Πώς μας βλέπει ο Θεός. Και κάθεται ο Θεός και ασχολείται μαζί μας. Κάθεται ο Θεός και μας μιλάει. Ανοίγει δηλαδή διαπροσωπικές σχέσεις μαζί μας. Εμείς το ζήτημα είναι ότι όταν προσευχόμαστε, όταν δηλαδή του μιλάμε, ποια είναι η σχέση μας. Και εδώ κατά πόσο του μιλάμε, φαίνεται και ποια είναι η σχέση μας. Φαίνεται ποια είναι η σχέση μας.
Το πρώτο λοιπόν πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι όταν μιλάμε στο Θεό, πρέπει να απευθυνόμαστε σε προσωπική σχέση. Είμαι εγώ και ο Θεός μου, ο πατέρας μου, ο αδελφός μου, ο φίλος μου. Αυτός που αγαπάω και με αγαπάει. Επομένως έχουμε μια αμεσότητα. Έχω μια αμεσότητα. Δεν μπορώ να μιλάω όταν μιλάω και να μιλάω ως να είμαι δούλος προς αφέντη. Δεν μπορώ να μιλάω σαν υπάλληλος προς τον διευθυντή μου στο Θεό. Δεν υπάρχει τέτοια σχέση μέσα στην Αγία Γραφή. Δεν υπάρχει τέτοια σχέση μεταξύ. Δεν είναι δηλαδή ο Θεός διευθυντής και εγώ είμαι ο υπάλληλος, ο δούλος. Γιατί ο ίδιος ο Θεός κατέβηκε και γίναμε ένα. Και μου είπε ότι είναι αδελφός μου. Μου είπε ότι είναι ο πατέρας μου. Άρα δεν έχω να κάνω με διευθυντή, δεν έχω να κάνω με προϊστάμενο, δεν έχω να κάνω με αφεντικό, δεν έχω να κάνω με μια κάποια εξουσία που έχω απέναντί μου. Οπότε να μιλάω ως υποτελής. Πρέπει λοιπόν να αισθάνομαι όταν μιλάω, ότι μιλάω πάντα σε μία προσωπική βάση. Από μία προσωπική θέση. Άρα πρέπει να μιλάω με λόγια της καρδιάς μου. Το δεύτερο. Όταν μιλάμε, καταρχάς κάθε πότε μιλάμε. Όταν του μιλάμε. Εδώ φαίνεται ποια είναι τώρα η σχέση μας με το πρόσωπο αυτό. Έτσι, εάν βγάλω το τηλέφωνο μου αυτή τη στιγμή, έχω πάνω από 200 τηλέφωνα μέσα. Έχω 200 πρόσωπα και. Εάν όμως δείτε κάποια νούμερα, πατιώνται την ημέρα, αυτό φαίνεται άμα έρθει ο κατάλογος, όταν έρχεται ο λογαριασμός, φαίνεται από τον κατάλογο σε ποια πρόσωπα μιλώ. Σε ποια πρόσωπα μιλώ. Και βλέπεις τα τηλέφωνα δίπλα. Και βλέπεις που είναι το τηλέφωνο. Θα δεις λοιπόν ότι μιλώ 44-20, 44-25, 44-24, 44-26. Θα δεις μερικά νούμερα που επαναλαμβάνονται και 5 και 10 φορές την ημέρα. Κάποια νούμερα. Και θα δεις και κάποια άλλα νούμερα που είναι μια φορά το μήνα, μια φορά το χρόνο μπορεί να είναι. Και άμα κοιτάξεις ποια είναι θα πεις, α, τότε άλλο πώς. Πότε πήρε τότε, αν δεις και ημερομηνία, α, τον πήρε στη γιορτή του για χρόνια πολλά, λες. Εκεί. Εάν κάποια άλλη φορά φαίνεται κάτι τον ήθελε. Με τα πρόσωπα όμως που μιλάς πιο πολύ, σημαίνει ότι έχεις μια σχέση. Και φαίνεται ότι έχεις μια προσωπική σχέση και επαφή. Και γι' αυτό μιλάς πιο πολύ. Εάν λοιπόν ανοίξουμε τον κατάλογο τώρα και το λογαριασμό της προσευχής μας, τι νούμερο θα βγάλει, πόσες φορές θα βγάλει το τηλέφωνο του Ιησού Χριστού την ημέρα, πόσες φορές θα παρουσιάσει αυτό το τηλέφωνο ότι του μιλήσαμε. Δεν μπορώ να λέω, δεν μπορώ να παρουσιάζω ότι παίρνω τον πατέρα Αγκουστίνο 50 φορές την ημέρα να φέρετε τον κατάλογο ότι τον πήρα 50 φορές και να βγει ότι του Χριστού μίλησα 6 φορές. Και αυτό να επαναλαμβάνεται. Και αυτό να επαναλαμβάνεται σημαίνει σε ποια βλέπει κανείς, σε ποια θέση έχω τον πατέρα Αγκουστίνο,
Σε ποια έχω τον πατέρα Δαβίδ, σε ποια έχω τον πατέρα Νεκτάριο, σε ποια θέση έχω τον Χριστό. Και αυτός ξέρει το κατάλογος, θα ανοίξει στη Δευτέρα παρουσία. Θα ανοίξει. Το πώς μίλαγες, πόσες φορές τον έπαιρνες και πολλές φορές παίρνεις και λες, είναι καλά όπως έτσι πήρα για να σε ακούσω λες. Είστε καλά, τι ναι, έχαμε κανένα νέο, τίποτα. Μπορεί να έχεις και τι να πεις. Αυτό γιατί το κάνεις. Και δεν το κάνεις και για το πρόσωπο του Χριστού. Άρα μήπως όταν βγει στη Δευτέρα παρουσία αυτός ο κατάλογος, φανούμε ότι λέμε ότι αγαπάμε τον Χριστό μας, λέμε ότι είναι ο φίλος μας, λέμε ότι είναι ο πατέρας μας, λέμε ότι είναι ο εραστής της ψυχής μας, αλλά βγει τελικά να ομιλούμε τις λιγότερες φορές. Εδώ τι έχει να κάνει. Εδώ έχει να κάνει μια άμεση πράγμα. Εμείς που είμαστε και μοναχοί και όλες και μοναχές, έχει ένα άμεση να κάνει οι ακολουθίες. Οι ακολουθίες. Όρθρωση, τη λειτουργία, η όρεση, η παράκληση, ο εσπερινός, το απόδειπνο. Είναι τέσσερα πράγματα που είναι σε διατεταγμένες στιγμές. Αλλά μόνο τέσσερα τηλέφωνα. Μόνο τέσσερα τηλέφωνα. Δεν είναι λίγο λίγα. Τη στιγμή που θα βγάλει ότι μίλησα με την Οικουμένη 20 φορές. Ότι μίλησα με τον πατέρα Αυγουστίνο 50 φορές. Δεν είναι πολύ λίγα. Πώς μπορώ να πείσω τον Χριστό μετά ότι τον αγαπάω περισσότερο από ότι αγαπώ τον πατέρα Αυγουστίνο. Πώς θα τον πείσω. Να του πω, ναι, ξέρεις, εγώ σε αγαπούσα με την καρδιά μου. Σε αγαπούσα νοερός εσένα. Ξέρετε, η αγάπη είναι κάτι που δεν κρύβεται, φαίνεται, εκδηλώνεται. Η αγάπη δείχνεται. Και δείχνεται ότι αγαπάς κάθε φορά. Φαίνεται προς τα που κλείνει η καρδιά σου. Και τι αγαπάς. Άρα μήπως εδώ δεν έχουμε δώσει την πρέπουσα σημασία στην προσωπική μας σχέση όταν μιλάμε με τον Χριστό. Όχι μόνο ότι πρέπει να μιλάμε σαν να έχω προσωπική επαφή, να τον έχω μπροστά μου δηλαδή και να μιλάω. Αυτό εννοώ προσωπική επαφή. Να γεύομαι τις εμπειρίες του Θεού. Δηλαδή να μιλάω με τον Θεό και να φλέγομαι, να καίγομαι. Να έχω άμεση προσωπική επαφή με τον Χριστό. Έτσι γιατί για σκέψου να μιλάς με κάποιον πρόσωπο και να μην είναι άμεση η επαφή σου. Δηλαδή να έχεις βγει με ένα φίλο σου έξω να μιλάς και να διαπιστώσεις ότι καθόλου τη διάρκεια που πίνετε κάπου ένα καφέ ή μια πορτοκαλάδα, εσύ ναι με μιλάς, αλλά και το μυαλό είναι αλλού. Και του λες που και που, με προσέχεις, του λέει ναι, ναι, προσέχω. Αυτό μπορεί να την πάθουμε εμείς την ώρα της ακολουθίας. Την ώρα της ακολουθίας, προσέχουμε. Ναι, ναι, προσέχω, εκείνο το μυαλό μου. Προσεύχομαι. Η ψυχή μου άραγε, φλέγεται. Την ώρα της ακολουθίας. Την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Γίνομαι γεμάτος φωτιά την ώρα που λειτουργώ, όπως είναι τα Χερουβίμ και τα Σεραφείμ που φλέγονται. Είναι έτσι η καρδιά μου πυρπολείται από το πυρ. Αυτό το της θεϊκής αγάπης. Αισθάνεται μέσα από αυτό το πράγμα. Και αυτό φαίνεται, ξέρετε. Φαίνεται που το αντιλαμβάνεται και ο πιστός όταν λειτουργούμε ή το αντιλαμβάνεται η μοναχή. Εύκολα αντιλαμβάνεται ο μοναχός ή ο από κάτω αυτός που ας το πούμε εκκλησιάζεται, δεν λειτουργεί. Εάν ο κληρικός ο οποίος λειτουργεί
Εκείνη την ώρα τι κάνει. Βιώνει αυτό που λέει. Εάν το ζει. Εάν μέσα του είναι εκεί ή απλώς το λέει. Αυτό φέρεται. Και γι' αυτό πολλές φορές βλέπετε ότι πάμε σε μία ακολουθία και λέμε πράγματι ήταν κατανοητικότατη. Συμμετείχα ολόψυχα. Γιατί ο ιερέας ήταν καταπληκτικός. Λειτουργούσε σαν άγγελος. Στο μεταδίδει αυτό το πράγμα. Στο μεταδίδει αυτό το πράγμα. Εάν δεν μπορεί να στο μεταδώσει την ώρα της λειτουργίας, σημαίνει ότι η λειτουργία η ακουφή είναι τυπική. Ναι, μεν τελειοποιούνται τα μυστήρια, γιατί ούτως ή άλλως η ιεροσύνη τελειοποιεί τα μυστήρια. Εσύ όμως δεν συμμετείχες. Ήσουν σαν να ήσουν ένα τρίτο πρόσωπο. Ξένα. Δεν ήσουν και εσύ μέσα στη μετοχή. Δεν είχες συμμετοχή. Είδατε πολλές φορές που σας λέω ότι διαβάζω ένα βιβλίο και πολλές φορές κλαίω και βουρκώνω. Ή μπορεί να δω σε ένα βίντεο ένα βίο ενός Αγίου και ταυτόχρονα να κλάψω. Και μετά σας έχω πει ότι αυτό το οποίο μου συμβαίνει τι είναι. Ότι μπαίνω μέσα στο έργο. Συμμετέχω στο έργο σαν να είμαι παρόν. Ή διαβάζω και που διαβάζω το βιβλίο και αισθάνομαι ότι είμαι και εγώ εκεί που λέει το βιβλίο και βιώνω το γεγονός, εξού και συγκινούμε. Εάν το διαβάζεις όμως ως τρίτο πρόσωπο που απλώς ανακοινώνεις το τι έγινε εκεί, τότε δεν το βιώνεις το γεγονός. Απλώς το μεταδίδεις. Απλώς πληροφορείσαι και εσύ από αυτό που διαβάζεις το τι έχει γίνει εκεί και το δέχεσαι σαν πληροφορία. Δεν μετέχεις όμως εκεί. Η προσευχή λοιπόν πρέπει να είναι βιωματική και πρέπει να είναι προσωπική. Εάν λοιπόν με ένα φίλο μας που πίνουμε ένα καφέ, μία πορτοκαλάδα, διαπιστώσει ότι μας μιλάει και εμείς είμαστε αλλού, αυτό και εκείνο δεν το δυσαρεστήσει. Και άμα το δει ότι το κάνεις μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα, θα σε αποκόψει από φίλο. Δεν θα θέλεις να ξαναβγεί μαζί σου. Δεν θα θέλεις να ξαναβγεί μαζί σου. Δηλαδή όταν ξαναπείς πάμε για καφέ, δεν θα το θέλεις. Θα σου πει, βγαίνουμε μαζί, βρε παιδί μου, αλλά εσύ είσαι αλλού κάθε φορά που βγαίνουμε. Δεν ξέρω τι σκέφτεσαι και τι προβλήματα αντιμετωπίζεις, αλλά την ώρα που εμείς πίνουμε καφέ, τελικά εσύ δεν συμμετέχεις σε κουβέντα. Είσαι σαν ένα σαλού. Το ίδιο λοιπόν όταν συμμετέχουμε και μιλάμε με τον Θεό, δεν μπορεί να είμαστε αλλού. Γιατί αν είμαστε αλλού, σίγουρα δεν μπορούμε να το πούμε ότι συμμετείχαμε προσωπικά στην κουβέντα και βιώσαμε αυτό που έγινε. Δεν γίνεται. Άρα χρειάζεται να έχουμε την αίσθηση και την πληροφορία μες στην καρδιά μας και να το αισθανόμαστε ότι μιλάμε εκείνη την ώρα με τον ίδιο τον Χριστό. Και γι' αυτό πολλές φορές προσιλωνόμαστε σε μια εικόνα. Κοιτάμε την εικόνα κατάματα και βιώνουμε, μιλάμε κανονικά, πρόσωπο προς πρόσωπο, με το πρόσωπο του Χριστού. Του μιλάω κανονικά. Για να μπορέσω ακριβώς να αισθανθώ σαν να είναι δίπλα μου παρόν και είναι παρόν. Μας το έχει πει ότι είναι παρόν, δεν είναι αλλού. Εξάλλου είναι ο πανταχού παρόν και τα πάντα πληρώνει. Δεν υπάρχει χώρος που δεν είναι ο Θεός. Δεν υπάρχει χώρος που δεν είναι ο Θεός. Λοιπόν, το ένα λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο είπαμε ότι είναι ότι πρέπει να αποδεικνύεται αυτή η αγάπη δική μας απέναντι στο Θεό. Δηλαδή αν βγει ο κατάλογος πόσες φορές μιλήσαμε με τον Θεό και πόσες μιλήσαμε με κάποιον άλλο πρόσωπο, με κάποιο άλλο πρόσωπο, πρέπει ή με άλλα πρόσωπα, θα φανερωθεί πού είναι η καρδιά μας δοσμένη. Πού είναι η καρδιά μας δοσμένη. Πού μιλάμε πιο πολύ.
Πού γυρίζει το μυαλό μας? Τι σκέφτεται? Και αυτά καταγράφονται, ξέρετε. Το τι υπάρχει μέσα στη σκέψη μας. Εάν μέσα στη σκέψη μου σκέφτομαι συνέχεια κάτι άλλο και δεν έχω τη μνήμη του Θεού, πάλι υπάρχει πρόβλημα. Διότι αν υπήρχε ένα μηχάνημα που ο ουρανός το έχει αυτό το μηχάνημα, να μου αποτυπώνει τις σκέψεις για να δω πόσες φορές σκέφτηκα οτιδήποτε άλλο και τι ήταν αυτό που σκεφτόμουν. Και γι' αυτό λέει το Ευαγγέλιο, όπου είναι η καρδία σου, είναι και η σκέψη σου και το είναι σου. Είναι στο χρήμα, τα χρήματα σκέφτεσαι. Αυτό δεν σκέφτεσαι όλη την ημέρα. Θα πηγαίνεις, μην σκέφτεσαι να πηγαίνεις. Είναι έξω για τους κοσμικούς ο έρωτας, το συνέστημα, η αγάπη, μια κοπέλα, ένας νεαρός, εκεί δεν πηγαίνει το μυαλό σου. Να θα διαπιστώσεις ότι είσαι στη δουλειά σου, ο υπάλληλος και σκέφτεται την αγαπημένη του. 50 φορές θα βγει η αγαπημένη στο χαρτί, 2 θα του βγει η μάνα του. Ότι σκέφτηκε και τη μάνα του, τι έκανε. Αυτά αποτυπώνονται. Άρα στη δικιά μας αποτύπωση, πόσες φορές θα βγει το όνομα του Ιησού Χριστού ότι σκεφτόμαστε. Πόσες φορές θα βγει το όνομα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Και ό,τι επικοινωνήσαμε, αλλά και ό,τι σκεφτήκαμε. Προχθές μου έκανε κάποιος αναπάντητες. Έχετε 1, 2, 3. Και πήρα τηλέφωνο πίσω και λέω, βλέπω τον αναπάντητο, λέω, βλέπεις και είπα, θες κάτι. Μου λέει, απλώς μου λέει, έτσι το έκανα, μου λέω, για να δείξω, μου λέει, ότι σε σκέφτομαι. Α, καλά λέω, παιδάκι μου, λέω, ευχαριστώ πολύ, λέω, που το μυαλό σου είναι εδώ πέρα. Και αυτό το κάνουμε πολλές φορές, τα παιδιά. Θέλοντας να δείξουν, δεν έχουν μονάδες να πληρώσουν για να επικοινωνήσουν μαζί σου, αλλά για να δείξουν ότι δεν σε έχουν ξεχάσει, σου κάνουν μια αναπάντητη. Και καταγράφεται η αναπάντητη όμως. Καταγράφεται η επιθυμία και η σκέψη. Εμείς λοιπόν, πόσα τέτοια θα βρεθούν μέσα στον κατάλογό μας, είτε των σκέψεων είτε της καρδιάς μας. Να γιατί μιλάνε οι πατέρες εδώ πέρα. Και για την ευχή του Κύριου σου Χριστέ, ελεησόν. Κύριε σου Χριστέ, να επικαλείσαι, λέει, το όνομα του Ιησού Χριστού. Και όποιος επικαλείται το όνομα του Ιησού Χριστού, δεν σώζεται. Αυτός ο οποίος, λέει η Γραφή, πας όσοις επικαλέστηκε το όνομα Κυρίου, όποιος επικαλείται το όνομα Κυρίου, αυτός σώζεται κιόλας. Άρα λοιπόν, να πως έχει βγει και η ευχή, το Κύριε σου Χριστέ ελεησόν με. Κύριε σου Χριστέ ελεησόν με. Και προηγουμένως άκουσα και μία ομιλία του Γέροντας από την Μονή του Βατοπεδίου, του Ιωσήφ, του Βατοπεδινού, ο οποίος έλεγε έστω και το όνομα, λέει, να λέτε. Κύριε σου Χριστέ, Κύριε σου Χριστέ, Κύριε σου Χριστέ, είναι η αναπάντητη. Ξέρει, λέει, εκείνος, λέει, γιατί τον φωνάζεις. Γνωρίζει, λέει, τι θέλεις. Ξέρει γιατί τον φωνάζεις. Και βλέπει ότι τον σκέφτεσαι. Βλέπει ότι το μυαλό σου είναι εκεί. Βλέπει ότι η καρδιά σου είναι εκεί. Βλέπει ότι το ποθείς και τον αναζητείς. Το καταλαβαίνει, το νιώθει. Άρα λοιπόν εμείς σαν μοναχοί και σαν μοναχές, αλλά και ο χριστιανικός κόσμος θα έπρεπε να έχει περισσότερες φορές το μυαλό του και ιδιαίτερα εμείς γύρω από το πρόσωπο του Χριστού. Και από εκεί θα αποδεικνύουμε και αποδεικνύεται και η αγάπη μας. Δεν μπορεί να σκέφτεσαι κάποιον τον οποίο τόσο πολύ και δεν τον αγαπάς, είναι αντίθετο. Μιλάς, επικοινωνείς, σκέφτεσαι, θέλεις να κάνεις παρέα με τα πρόσωπα που αγαπάς. Φαίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό το βλέπει κανείς όταν π.χ. έρθει ένας επισκέπτης. Αν ένας επισκέπτης είναι φίλος μας, εξαρτάται πόσο φίλος μας είναι, θα το δείτε
το πόσο δεμένος είναι κανείς, το ότι θα πάει, θα κάτσει μαζί του όλη την ημέρα. Και θα αναζητήσεις, πού είναι ο πατήρ Αυγουστίνος, θα σου πει κάθεται εκεί με το τάδε πρόσωπο είναι. Πού είναι ο πατήρ Νεκτάριος, είναι εκεί και κάθεται που κουβεντιάζει με το τάδε τη σκέφτη. Βλέπεις μετά και τις κλήσεις, κάνεις έναν έλεγχο και κοιτάς τον κατάλογο. Πιέντε τηλέφωνο και βλέπεις μετά ότι έχει μιλήσει με τον Γιώργο, με τον Κώστα, με το τάδε πρόσωπο, το τάδε πρόσωπο. Βλέπεις και πολλά τηλέφωνα που είναι και βλέπεις, α, να το, να και πως κάνει. Παρέα. Άρα λοιπόν, εάν αυτά ανθρωπίνως το βλέπει κανείς, αν ανθρωπίνως κανείς το βλέπει, γιατί είναι κάτι που δεν κρύβεται, πολύ περισσότερο το βλέπει ο Χριστός στην καρδιά μας. Και τι θα του πούμε εμείς του Χριστού μας? Ότι Χριστέ μου, είχα σε πρώτη προτεραιότητα τη μητέρα μου, το πατέρα μου, το γείτονα, τη γειτόνισσα, τα αδέρφια μου. Δηλαδή πιο πολύ σκεφτόμουν τη μανούλα μου και τον πατέρα μου και τα αδέρφια μου. Πιο πολύ σκεφτόμουν το παιδί μου. Τότε πού είναι τα λόγια του Κύριου που είπε, πας ως της αφήκεν πατέρα ή μητέρα, αδελφούς ή αδελφάς, έρεκαινε μου και του Ευαγγελίου μου. Πού εφαρμόζεται αυτό το πράγμα, εάν το μυαλό μου είναι εκεί? Και συνεχίζει παρακάτω. Και όποιος εγκατέλειψε φίλους, γνωστούς, συγγενείς, όλους αυτούς λέει, κτήματα, σπίτια, περιουσίες, γιατί μπορεί να είναι αλλού το μυαλό σου. Άρα λοιπόν, όταν ανοίξει αυτός ο κατάλογος, το πρώτο όνομα και το επαναλαμβανόμενο όνομα που πρέπει να μας βγάλει, πατέρες και αδελφέ, αδελφοί, πρέπει να βγει το όνομα του Ιησού Χριστού. Το όνομα της Ευαγγελίας Θεοτόκου. Αυτό το όνομα πρέπει να βγάλει περισσότερες φορές. Έτσι μπορεί να πεις ότι ναι, το αγαπάς. Το ότι λες αγαπάω τον Θεό, αγαπάω τον Χριστό, αγωνίζομαι για τον Χριστό, πώς θα το αποδείξεις? Όταν τα αποδεικτικά στοιχεία είναι εντελώς διαφορετικά. Άρα η πρώτη μας αγάπη αποδεικνύεται από πόσες φορές σκεφτόμαστε και μιλάμε. Και επαναλαμβάνω ότι πρέπει να μιλάμε και να το ζούμε. Να μιλάμε προσωπικά, να βιώνουμε προσωπικά το Θεό. Να συνομιλούμε προσωπικά, όπως μιλάμε στο φίλο μας, στον πατέρα μας, στον αδελφό μας. Είναι δύσκολο αυτό να πείτε? Όχι. Σας διαβεβαίνω, δεν είναι δύσκολο. Γιατί θα μου πείτε κάποιος, μα δεν τον βιώνω κοντά μου. Δεν είναι ορατό. Κι όμως αν ανεβούμε πνευματικά, την παρουσία του Θεού την αισθάνεται ο άλλος δίπλα του μετά. Αυτό δείχνει ότι είμαστε χαμηλά πνευματικά και γι' αυτό δεν βιώνω το Θεό δίπλα μου. Αλλά όμως όταν συνέχεια τον επικαλούμε θα μου το δώσει και αυτό. Θα έρθει ο Θεός. Όταν συνέχεια τον επικαλούμε θα έρθει τελικά. Θυμηθείτε τη Χαναναία. Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε Δαβίδ, ελέησον το παιδί μου. Ότι κακώς δαιμονίζεται. Ο Χριστός αδιάφορα την άφηνε. Τον ενοχλήσαν οι μαθητές. Και του λένε, Κύριε, δεν βλέπεις, κράζει όπισθεν ημών. Ελέησε. Και τελικά φωνή, γύρισε ο Χριστός και την είδε. Και γι' αυτό ψάλλουμε και τον Κύριε, εκέκραξα προσέ εισάκουσον. Εκέκραξα. Εν το και κραγένεμαι προσέ εισάκουσον. Κράζω, φωνάζω, βγάζω κραυγή από μέσα μου για τον Χριστό. Όταν βγάλω αυτή την κραυγή, την ακούει. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, θα κάνω τον ουρανό να κατέβει. Θα κάνω τον Θεό να έρθει μες στο κελί μου. Θα κάνω τον Θεό να έρθει την ώρα της προσευχής μου, μέσα στον ναό. Έρχεται. Και αισθάνομαι τότε την παρουσία του και του μιλάω. Αισθάνομαι την παρουσία του και του μιλάω τότε του Θεού.
Εκεί πρέπει να φτάσουμε. Εκεί πρέπει να φτάσουμε. Οπότε μιλώντας έτσι με τον Θεό έχουμε μία βιωματική και προσωπική επαφή με το πρόσωπο του Χριστού. Αυτή είναι και η πίστη της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ότι ο Θεός βιώνεται προσωπικά. Και αυτό φαίνεται και από την αρχιτεκτονική των ιερών ναών μας. Βλέπετε ότι ο ναός μας έχει ένα τρούλο από πάνω, που είναι μια αγκαλιά. Είναι μια αγκαλιά ο τρούλος. Ότι έχει κατέβει ο Θεός, είναι πλέον ένας από εμάς. Έλαβε μορφή ανθρώπου και μας αγκαλιάζει από πάνω μας. Είναι δίπλα μας, μας έχει μέσα στην αγκαλιά του. Δεν είναι όπως είναι στην παπική εκκλησία που βλέπετε ότι φτιάχνουν κάτι τρούλους, οι οποίοι τρούλοι αυτοί ανεβαίνουν επάνω, γοτθικού ρυθμού όπως λέγονται αυτοί, και σχίζουν τα ουράνια. Γιατί το κάνουν αυτοί? Διότι πιστεύουν ότι ο Θεός κατοικεί εκεί πάνω. Είναι μακριά ο Θεός. Είναι ο άνθρωπος επάνω στη γη και στον ουρανό είναι ο Θεός. Οπότε ο άνθρωπος πρέπει να κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες να ανέβει να τον συναντήσει. Να ανέβει να τον βρει στα ουράνια. Και γι' αυτό αν δείτε στην Ευρώπη όλες οι εκκλησίες τους σχίζουν τα ουράνια. Κάνεις έτσι εικόνες στο κεφάλι και είναι μέσα στα σύννεφα είναι η κορυφή του κονικού αυτού, πως λέγεται, τρούλου ας το πούμε. Ενώ ο δικός μας βλέπετε στα εκκλησάκια μας χαμηλός πάνω από το κεφάλι μας και ζωγραφισμένος ο Παντοκράτορ από πάνω, ο οποίος σου δείχνει ότι εδώ είναι, δίπλα του οι άγγελοι, δηλαδή πόσο χαμηλά έχει κατέβει ο Θεός. Είναι ανάμεσά μας. Εμμανουήλ το όνομά μου, είπε. Ο Θεός είναι ανάμεσά μας. Αυτό είναι το όνομά μου. Περπατάω ανάμεσά σας. Βιώνω ανάμεσά σας. Κινούμαι ανάμεσά σας. Ιδού εγώ ημί με θυμών πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Έως συντελείας του αιώνος. Θα είμαι μαζί σας, ανάμεσά σας, μέχρι και τις συντελείας του αιώνος. Και αυτή είναι μια τεράστια διαφορά μεταξύ Ορθοδοξίας και παπισμού. Το ότι ο ένας δεν είναι μόνο το πρωτείο και τα λάθη του και όλα τα άλλα, είναι και πως βιώνει ο άλλος το Θεό. Και πως βιώνει το Θεό. Η Ανατολή πάντοτε βίωνε το Θεό ως έναν ο οποίος είναι δίπλα του, είναι ανάμεσά μας η Ορθοδοξία. Όχι κάτι υπερμεγέθες και είναι πάνω. Και αυτό το βλέπετε από αυτό που κάνει και ο Πάπας πολλές φορές. Δεν βγαίνει ο Πάπας εύκολα ανάμεσα στο λαό. Μιλάει καθέδρας. Και τον βλέπετε βγαίνει σε ένα μπαλκονάκι από ένα παραθυράκι και το Πάσχα και τα Χριστούγεννα και από πολύ ψηλά τους ευλογεί ως ο Θεός. Είναι η νοοτροπία αυτή. Είναι η νοοτροπία τους. Από ένα μπαλκονάκι ψηλά βγαίνει και ευλογεί. Και από κάτω είναι μαζεμένοι ο Θεός, ο Πάπας και από κάτω ο λαός, ο οποίος ο Θεός στέλνει τις ευχές του. Βλέπετε ότι η νοοτροπία αυτό περνάει και στη διοίκηση της Εκκλησίας μέσα. Εν αντιθέσει με εμάς που ο Θεός είναι δίπλα μας, είναι πλησίον μας, είναι ανάμεσά μας. Και βλέπετε ότι πάλι αυτό το πράγμα φαίνεται από το εξής, ότι στη Ρώμη έβρεζε ο Πάπας κάποιες εντολές, όσοι δεν τις εφήρμοζαν και δεν υπάρχουν, τι έκανε? Τους έδινε στην πυρά. Τους έκυγε. Δεν υπήρχε στον Πάπα, έκαψε. Το ίδιο πράγμα μεταφέρθηκε και στη θεολογία τους. Δεν έκανες αυτό που είπε ο Θεός, η ανωτέρα δύναμη, σε καίει. Σε πετάει μετά στην κόλαση. Έκανες αυτά που είπε ο Πάπας. Απολάμβανες όλες τις ευλογίες του και όλη σου την καλή ζωή. Έκανες με αυτά που είπε η ανωτέρα δύναμη. Απολαμβάνεις τον παράδεισο.
Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε μια ίδια νοοτροπία. Ένας όχι προσωπικός Θεός, αλλά ένας Θεός παντελώς απόμακρος. Παντελώς απόμακρος. Και εκεί βγήκε και τις προάλλες που είχα πάει στην Παναγία την 25η, αλλά και σε άλλα μοναστήρια, το φωτογράφησα κιόλας. Έχει τον άγγελο με τη ζυγαριά. Ο άγγελος με τη ζυγαριά, που κρίνει τις ψυχές των ανθρώπων. Παντελώς ανορθώνος αυτό το πράγμα. Αυτό καταδικάζει και εξοβελίζει την προσωπική σχέση. Αυτό που λέμε τόση ώρα. Αυτό πραγματικά είναι βλασφημία κατά του Θεού. Τότε απέναντί μου έχω έναν κριτή, απέναντί μου έχω έναν εξουσιαστή, απέναντί μου έχω κάποιον που ανά πάσα στιγμή κρατάει μια ζυγαριά και με κρίνει. Και αρχίζει και μετράει τις καλές μου πράξεις και τις κακές μου πράξεις. Άρα δεν έχω απέναντί μου ένα φίλο, άρα απέναντί μου δεν έχω έναν Θεό πατέρα, άρα απέναντί μου δεν έχω τον αδελφό μου, απέναντί μου έχω έναν εξουσιαστή, ο οποίος το παραμικρό λάθος να κάνω και να με βρει ο θάνατος και να έχει γύρει η ζυγαριά μου προς τα αριστερά, προς τα αμαρτήματα, έχασα την ψυχή μου. Αυτό μου μεταφέρει η ζυγαριά. Και ότι είναι σαν να είμαι σε ένα κράτος που είναι η εξουσία ο Θεός, εξουσία ο Θεός, και από κάτω υπάρχουν τα δικαστήρια και εγώ ανάλογα αν είμαι καλός πολίτης ή όχι θα πάω ή φυλακή στην κόλαση ή αν κάνω καλές πράξεις θα πάω στον παράδεισο. Θα πάω να απονεμηθεί δικαιοσύνη κατά αυτόν τον τρόπο. Άρα δεν βιώνω εγώ ως Ορθόδοξος τον Θεό Πατέρα. Να ποια είναι η διαφορά μας. Αυτό δεν υπάρχει μέσα στην Ορθοδοξία. Δεν υπάρχει μέσα στην Ορθοδοξία. Δεν μπορώ να ενεργώ όλη την ημέρα και να έχω πάνω από το κεφάλι μου μία ζυγαριά. Δεν μπορώ να βιώσω τον Θεό έτσι. Δεν μπορώ να ζήσω έτσι με έναν τέτοιο Θεό. Εξουσιαστή, κριτή. Και μάλιστα αδίστακτο κριτή. Ο οποίος και την παραμικρή πράξη αυτό το κάνει ο νόμος. Αυτό το κάνει ο εισαγγελέας. Που ποινικοποιεί την κάθε πράξη. Και τις μαζεύει και σε τυρίζει σε μια κόλλα χαρτί. Παρέβηκε σε εκείνο, παρέβηκε σε εκείνο, παρέβηκε σε εκείνο, παρέβηκε σε εκείνο. Σε τυρίζει και στην κόλαση. Στη φυλακή μέσα. Δεν μπορεί να υπάρχει λοιπόν Θεός εισαγγελέας. Θεός φοβερός, Θεός που με τρομάζει, γιατί πλέον δεν μπορώ να έχω σχέση με έναν Θεό ο οποίος με τρομάζει. Δεν μπορούσα να είχα ποτέ προσωπική σχέση με κάποιον που με τρομοκρατεί. Αντιθέτως απέναντί μου επαναλαμβάνω ότι έχω ένα Θεό πατέρα, έχω ένα Θεό αδελφό, έχω ένα Θεό φίλο. Και εδώ όπως αναφέρει ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος, λέει, ο Άγιος Γρηγόριος, συγγνώμη, ο Παλαμάς, λέει ότι ο μοναχός είναι ο της θείας συνουσίας εραστής. Δηλαδή ο μοναχός είναι εκείνος ο οποίος συνουσιάζεται με τον Θεό. Δηλαδή έχει μια ερωτική σχέση με τον Θεό. Δεν μπορώ λοιπόν όταν τον Θεό ο μοναχός ο χριστιανός είναι εκείνος ο οποίος τον βλέπει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς δι' αυτού του τρόπου και έτσι είναι όπως το λέει ο Άγιος Γρηγόριος ότι ο πραγματικός χριστιανός ο πραγματικός μοναχός ακριβώς βιώνει αυτή ακριβώς ότι είναι της θείας συνουσίας εραστής. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να βιώνω ένα Θεό φόβητρο, ένα Θεό
ο οποίος με κρατάει σε απόσταση ή μου τηρεί αποστάσεις. Δεν μπορώ να δεθώ μαζί του με αυτόν τον πλέον. Αν λοιπόν ούτε η Ορθόδοξη Θεολογία, ούτε οι πατέρες της Εκκλησίας μας μιλούν για ένα τέτοιο Θεό. Και το ότι τώρα είμαστε αμαρτωλοί, αυτό το ξέρει ο Θεός. Και το ξέρουμε κι εμείς πολύ καλύτερα. Έξω και λέμε, Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν με. Γιατί αυτός ο Θεός, ο οποίος, όπως σας είπα στην αρχή, είμαστε και μας βλέπει σαν μυρμήγκια στην ουσία. Βλέπετε πώς γίνεται ένα μαζί μας. Όταν αυτός ο οποίος θυσιάζεται για σένα, ο οποίος κάτι και γίνεται φίλος σου, γίνεται αδελφός σου, γίνεται ξεσκίζεται όπως λέμε για σένα, πεθαίνει για σένα, ενδιαφέρεται για σένα, όλη την ημέρα σε προσέχει δεξιά, αριστερά. Όταν λοιπόν έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος, πείτε εγώ ότι έχω έναν άνθρωπο ο οποίος ολιμερίζει τον προσέχω, τον βοηθάω, μπαίνω μέσα στη σκέψη του, μπαίνω μέσα στο είναι του, τρέχω κοντά του, θυσιάζω όλη την ημέρα κοντά του. Και εκείνος αυτό που κάνει είναι να με πληγώσει και το μόνο που κάνει είναι να με πληγώνει, αυτό το πράγμα κάνουμε εμείς απέναντι στον Θεό. Με τα αμαρτήματά μας. Αυτό δεν μας πληγώνει, εμείς, αυτό μας δίνει όλη την απέραντη του αγάπη, όλο του το ενδιαφέρον. Και είδατε αδελφές, όταν ένα πρόσωπο του έχουμε δώσει τέτοια σημασία, σας το λέω επειδή βιώσατε τελευταία ένα τέτοιο γεγονός, το πόσο πληγώνει τον άλλον μια τέτοια συμπεριφορά. Λες, εγώ θυσιάστηκα για τον άλλον. Άξιζα τέτοια συμπεριφοράς. Αυτός πληγώνει. Σκεφτείτε τώρα πόσο πληγώνεται ο Θεός από τη δικιά μας συμπεριφορά. Ακριβώς και γι' αυτό φωνάζουμε το όνομά του και του λέμε, Κύριε σου Χριστέ. Και λέμε στο τέλος, ελέησόν με. Δώσ' μου έλεος, συγχώρεσέ με. Γιατί εσύ τόσο πολύ με αγαπάς, τόσο πολύ με λατρεύεις, τόσο πολύ σε ένα μαζί μου. Και εγώ στην αντιθέση, βγαίνω κάθε φορά σκάρτος. Κάθε φορά βγαίνω σκάρτος. Το ξέρει όμως ο Θεός, ότι ο άνθρωπος είναι αδέλφια μου αδύνατος. Το ξέρει. Και γι' αυτό σε αυτή την περίπτωση δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αφήσουμε το διάβολο να πάρει μέρος. Τι να μας κάνει, να μας αποθαρρύνει. Δεν πει βλέπετε, κάθε φορά μαρτάνε. Βλέπεις πως είσαι, χάλια. Βλέπεις τι κάνεις. Τη μια λες δεν το ξανακάνεις και την άλλη την αντιμέτωψη να κάνεις. Ξέρει ο Θεός την ασθένεια του ανθρώπου. Γνωρίζει, παντογνώστηση. Αυτό που ζητάει από μας είναι το ήμα του. Συγγνώμη, ελέησέ μου και την προσπάθειά μας. Να το αποδεικνύουμε ότι είμαστε δικοί του. Και όπως έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος, εσύ Κύριε ζώμεν, εσύ και αμαρτάνομεν. Κοντά σου Χριστέ μου θέλουμε να ζούμε και κοντά σου αμαρτάνομαι τελικά. Και είναι προτιμότερο Χριστέ μου να σε έχω σένα κοντά σου παρά να αναπνέω. Εσύ θέλω να είσαι αναπνοή μου. Εσύ θέλω να είσαι το φως των ματιών μου. Εσύ θέλω να είσαι η αγάπη της καρδιάς μου. Εσύ θέλω να είσαι ο έρωτας της ψυχής μου. Αλλά να του το αποδεικνύω όμως αυτό το πράγμα. Να φαίνεται. Και τότε παρόλη την αμαρτωλότητά μας να ξέρετε, δεν πρόκειται ο φίλος, ο πατέρας, ο αδελφός να σε εγκαταλείψει. Γιατί και εμείς όταν κάνουμε με κάποιον παρέα, δεν το κάνουμε βάσει της αγιότητός του παρέα ή βάσει της αναμαρτησίας του, κατά πόσο αμαρτωλός είναι, όταν κάνουμε με κάποιον παρέα. Δεν λέμε για να εξετάσω πρώτα τις αμαρτίες σου, για να δω αν θα σε κάνω παρέα και αν θα σε κάνω φίλο και αν θα γίνουμε κολλητοί. Δεν εξετάζει κανείς τις αμαρτίες σου. Σε κάνω φίλο γιατί σε εκτιμώ, γιατί έτσι μ' αρέσει, γιατί έτσι αγαπώ, γιατί έτσι σε θέλω. Το ίδιο κάνει και ο Χριστός.
Εμείς να προσέχουμε να μην τον πληγώνουμε. Εκείνος γνωρίζει τα σφάλματά μας, γνωρίζει τα λάθη μας, γνωρίζει την κατάστασή μας. Και δεν μας αγάπησε και θυσιάζεται καθημερινά. Γιατί και ενδιαφέρεται καθημερινά για εμάς, επειδή ήμασταν αμάρτητοι. Απλούστατα από εμάς εκείνο που ζητά κάθε φορά. Να αποδεικνύουμε αυτή την αγάπη. Να φαίνεται αυτή η αγάπη. Αν ανοίξει αυτό το κατάλογο, οποιαδήποτε ώρα και αν έρθει, και δεν ξέρουμε πότε και πόσο θα ζήσουμε, σε οποιαδήποτε ώρα μας έβγει η ώρα αυτή που ήταν η τελευταία μας, γι' αυτό και οι πατέρες έλεγαν και φεύγανε ψελίζοντας το όνομα του Ιησού Χριστού. Ακόμα και το τελευταίο τηλεφώνημα, το τελευταίο νούμερο που θα έβγαινε ήταν «Ιησού μου γλυκύτατε». Κύριε Ιησού Χριστέ. Το όνομα, ή το όνομα της Υπεραγίας Θεοτόπου. Αυτό λοιπόν μετράει. Τα υπόλοιπα τα ξέρει. Και αναζητά από εμάς το να του λέμε το ήματο, το να του λέμε τη συγγνώμη. Γιατί πραγματικά μια συγγνώμη πραγματική μέσα στην καρδιά μας, όταν είναι πραγματική η συγγνώμη, και εμείς σαν άνθρωποι από τον συνάνθρωπό μας τη δεχόμαστε. Όταν διακρίνεις ότι αυτή η συγγνώμη είναι πραγματική. Ότι ο άλλος το λέει και το πιστεύει μέσα. Αυτή τη συγγνώμη μας την παρέχει. Κάθε μέρα και μας τη δίνει ο Χριστός. Είτε ακριβώς είναι φίλος, είναι πατέρας, είναι εραστής, είναι ο αδελφός μας. Και πρέπει να γίνει το είναι μας. Πρέπει να είμαστε εν όλη την καρδία, εν όλη την ψυχή, εν όλη τη διανοία και εμείς εκεί πέρα. Αυτός να είναι η πρώτη μας σκέψη, η πρώτη μας αγάπη, αυτός να είναι ο εραστής ψυχής μας, αυτός να είναι η αγάπη μας. Εκεί να είναι η συνέχεια του μυαλό μας. Τις περισσότερες ώρες. Τις περισσότερες ώρες. Να μην ανοίξει ο Χριστός εκείνη την ημέρα τον κατάλογο και βρει ότι ήταν άλλα ονόματα στην πρώτη σειρά και όχι το δικό του. Σε αυτόν λοιπόν, ο οποίος θυσιάστηκε για μας, μέρα και νύχτα να τον ευχαριστούμε, μέρα και νύχτα να τον παρακαλούμε, μέρα και νύχτα να τον δοξάζουμε, και αυτόν και τον Πατέρα και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Αμήν. Διευκόν των Αγίων, των Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.